Ανοίγει προσεχώς από τον Δήμο Ηρακλείου η διαδικασία της επαναδιάθεσης των οικογενειακών τάφων στο κημητήριο του Αγίου Κωνσταντίνου, στους οποίους δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση, με τις τιμές να είναι φωτιά, καθώς κυμαίνονται από 9.000 έως 27.000 ευρώ. Πραγματικά υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μεγάλη όχληση από τους δημότες, οι οποίοι είναι ευπρόσδεκτοι. Επί κυρίας Καναβάκη ακόμα είχε αποφασιστεί να παραχωρηθούν σχολάζοντες τάφοι σε δημότες που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ένα οικογενειακό τάφο στον Άγιο Κωνσταντίνο. Και ληφθη μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τροποποίηση του κανονισμού που θα το επιτρέψει αυτό. Περιμέναμε την έγκριση της αποκεντρωμένης διοίκησης, η οποία ήρθε πρόσφατα. Εγώ, από ό,τι ακούσαμε, είναι από 9.000 έως 27.000 ευρώ. Εντάξει, αξίζει το κόπο. Εάν έχει απάνω σκαλίσματα και πράγματα και θάματα, αξίζει. Το υψηλό κόστος για την αγορά των οικογενειακών τάφων προσδιορίστηκε από Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, όπως δήλωσε ο Μανώλης Βασιλάκης, ο οποίος παράλληλα σημείωσε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την αγορά τους. Στέλνουμε επιστολές, η υπηρεσία στέλνει επιστολές στους εκπλαγίους συγγενείς αυτών που είναι κυθαμένοι και που δεν δικαιούνται τη διαδοχή, γιατί οι απευθείας συγγενείς δικαιούνται να πάρουν τον τάφο των γονέων τους. Τους καλούμε να πάρουν τα οστά και να μπορέσουμε να διαθέσουμε τους τάφους αυτούς. Πρόκειται για τάφους που περιήλθαν στην κυριότητα του Δήμου, καθώς έχουν εκλείψει οι συγγενείς των αρχικών δικαιούχων. Ο τελευταίος εδώ πέθανε το 1965, από εκεί και μετά διάδοχη κατάσταση δεν υπάρχει, γι' αυτό υπάρχει και ο κίτρινος σταυρός. Τα 24 στρέμματα που έγινε το κημητήριο έχει θάψει το Ηράκλειο, αν υπολογίσουμε ότι 25 χρόνια είναι γενιά, έχει θάψει τουλάχιστον πόσες, από το 1897, υπολογίστε, 5 γενιές. Σύμφωνα με τον εφημέριο του Ναού, ένα ποσοστό 12% των τάφων δεν έχει διάδοχη κατάσταση, ενώ σε ό,τι αφορά το κόστος, αυτό προκύπτει από τη γενικότερη διακόσμηση του τάφου, τα αγάλματα και όχι μόνο. Βλέπετε λοιπόν στα 100 τόσα χρόνια λειτουργίας, από τους 670 τάφους, περίπου το 10 με 12% δεν έχει διάδοχη κατάσταση, δηλαδή παιδιά. Δηλαδή οικογένειες. Σήμερα σε αυτό λειτουργούν 670 τάφοι, μεταξύ των οποίων πολλών σημαντικών για το τόπο μας προσωπικότητων. Στο νεκροταφείο βρίσκονται και οι τάφοι που συνδέονται με την πρόσφατη ιστορία της πόλης, όπως το κημητήριο των 18 Άγγλων, ο τάφος του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγένιου Ψαλιδάκη, τάφοι δημάρχων του Ηρακλείου, πολιτικών, αντιστασιακών, λογοτεχνών και επιφανών ηρακλειωτών. Ο χώρος κοσμείται από γλυπτά και αγάλματα ιδιαίτερης αξίας και ομορφιάς. Αν κάθε ωστόσο αποτελεί η έλλειψη καθαριότητας, ενώ πριν από λίγες ημέρες αποχώρησε ο ένας και μοναδικός υπάλληλος. Υπάρχουν κάποια ρομπότ σκούπες που γυρίζει απλά μέσα σε, λοιπόν, σε 3 ώρες έχουν κάνει το χώρο και αστράφτη. Οπότε θα πείτε στον κύριο Καλοκαινό ρομπότ σκούπες, τα οποία δεν κάνουν πολλά χρήματα.